Καλώς όρισε στο Χωβού των Έλαφων. Τελειώσαμε με τους Hornets για φέτος, του χρόνου πάλι. Άργησα λίγο, είχα πάει κάλαντα. Εντάξει, τι να πούμε για αυτό πέρα το παιχνίδι. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε πει ότι ήταν αναμφίβολος ο Kemba Walker, τελικά έπαιξε. Είχαμε πει ότι ήταν τραυματίας και δεν θα έπαιζε σίγουρα ο George Papadakos των Πλουσίων, τελικά έπαιξε. Και δεν περιμέναμε να μην παίξει ο Γιάννης, τελικά δεν έπαιξε ο Γιάννης. Υπάρχουν δύο κυρίαρχες απόψεις με το τι ακριβώς έχει γίνει. Η πρώτη εκδοχή λέει ότι ένα παιδάκι από το Σάρλοτ έγραψε γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Ακούς, Άγιο Βασίλη? Α, έχεις γυρίσει την πλάτη τώρα και δεν ακούς, Μάλιστα. Οκ, θα καρφώσεις εκεί, τι λέει? Έχει άλμα, νομίζω θα τα καταφέρει. Έγραψε γράμμα λοιπόν ένα παιδάκι στον Άγιο Βασίλη και είπε, φίλος των Hornets, και είπε μακάρι να παίξει και ο Kemba, να παίξει και ο Howard και μακάρι να μην παίξει από το Milwaukee ο Γιάννης. Και ο Άγιος Βασίλης εδώ του κάνει δώρο του παιδιού. Αυτή είναι η πρώτη εκδοχή. Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι ο Γιάννης απλά μετά το το εντός έδρας match με τους Hornets ξύπνησε εκεί στο κρεβάτι αγκαλιά με τη Μαράια, είπε τώρα πού να πας τώρα στο Σάββατο Χριστουγεννιάτικα και προτίμησε να φτιάξει κουραμπιέδες παρά να τρέχει τώρα στο Σάββατο Χριστουγεννιάτικα. Πήρε τηλέφωνο, νομίζω όσοι έχουν δουλέψει στο εξωτερικό Έλληνες το έχουν κάνει, πήρε απλά τηλέφωνο και ήταν και καλά άρρωστος. Αυτή είναι η δεύτερη εκδοχή. Τίποτα από τα δύο δεν πρέπει να έχει γίνει στην πραγματικότητα. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι έγινε ακριβώς αυτό πέρα το match. Το match ήταν χωρίς το Γιάννη και από εκεί που ήμασταν και λέγαμε ότι δεν θα παίξει ούτε ο Walker τελικά έπαιξε. Αναμφίβολος ήταν, λέγαμε. Ναι, τι έγινε. Το match ήταν κοντά στο score καθ' όλη τη διάρκεια εκτός από την τρίτη περίοδο. Στην τρίτη περίοδο οι Bucks ήταν αυτοί που έκαναν ένα πολύ καλό ξεκίνημα για να προηγηθούν σχεδόν με 20 πόντους, με 18 αν δεν κάνω λάθος, και στη συνέχεια οι Hornets ήταν αυτοί οι οποίοι απάντησαν, μείωσαν αυτήν εδώ τη διαφορά των 18 πόντων και το match ήταν derby στην τέταρτη περίοδο. Στη μία τέταρτη περίοδο που οι Bucks ήταν πίσω με 2 πόντους εκεί στις τελευταίες επιθέσεις, ο Chris Middleton αστόχησε σε ένα turnaround fadeaway mid-range jump shot το οποίο δεν ήταν και πολύ low arching, ήταν medium arching. Τέλος πάντων, το χάσε, κάναμε foul, μπήκαν οι βολές, μείον 4, εύστοχο τρίποντο στη συνέχεια από τον Middleton για να μειώσουμε στο πόντο, foul, βολές, 3 υπότιτλοι διαφοράς, Μπλέτσο άστοχο στο τρίποντο για την ισοφάριση, δεν βρήκε καν Στεφάνη. Πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά καταρχάς για τους Hornets. Οι δύο παίχτες που ξεχώρισαν ήταν ο Καμίνσκι και ο Τρέιβιον, ο οποίος ήρθε και πέτυχε 4 στα 5 τρίποντα, 2 στα 3 από τον Καμίνσκι. Αυτοί οι δύο παίχτες ήταν εκεί στην τρίτη περίοδο που έφεραν τα πάνω κάτω. Ο Χάουαρντ κατάφερε να πάρει 16 τελικά rebound, όχι 20 όπως είχα προβλέψει. 5 από τα 7 ήταν επιθετικά. Πάμε να δούμε λίγο και τα ομαδικά στατιστικά. Οι Hornets είχαν 42,9% ποσοστά στα τρίποντα, 30,8% για εμάς. Οι Hornets επίσης εκτέλεσαν 40 βολές έναντι 17 για εμάς. Και το άλλο που κάνει εδώ μια εντύπωση είναι το γεγονός ότι οι Hornets είχαν 17 λάθη έναντι 9 των Bucks. Οπότε, ναι, άρα αυτά τα τρία ξεχώρισα, κάνανε 8 παραπάνω λάθη από εμάς οι Hornets, παρόλα αυτά και άστοχοι και πιο άστοχοι ήμασταν στα τρίποντα από τους Hornets, αλλά και οι Hornets εκτέλεσαν 23 παραπάνω βολές από εμάς. Περνάμε λίγο στους παίχτες μας, επειδή έλειπε ο Γιάννης, ο Middleton ήταν αυτός ο οποίος πέτυχε 30 και πόντους, 31 πόντους με 11 στα 24 field goals, 4 στα 10 τρίποντα. Ο Μπλέτσο και αυτός 6 στα 13 field goals, 1 στα 5 όμως τρίποντα. Και ο Brogdon 5 στα 12 field goals, 10 πόντοι από τον Brogdon. Αυτοί οι τρεις ήταν που τράβηξαν το κουπί. Ο Kilpatrick επίσης πέτυχε 9 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε να δούμε και το shot chart. Εδώ για τον Chris Middleton και για τον Kemba Walker. Καλά τα πει ο Chris με την απουσία του Γιάννη. Απλά, ναι, απλά ο Πάγκος, ο Καμίνσκι και ο Τρέιβιον μας διέλυσαν στην τρίτη περίοδο. Κρίμα που το χάσαμε.
Καλή ανάρρωση στο Γιάννη. Το μοναδικό αρνητικό στην όλη κατάσταση είναι ότι πλέον υπάρχει μια κάποια πίεση να κερδίσουμε τους Bulls στην έδρα μας στο επόμενο παιχνίδι. Τίποτα άλλο. Σήμερα παραμονή Χριστουγέννων δεν υπάρχουν μάτς στο NBA. Αύριο όμως, 25 Δεκεμβρίου, το NBA έχει φοράει τα γιορτινά του και έχει κάποια παιχνίδια τα οποία τα φυλάει συγκεκριμένα και αυτήν εδώ την ημέρα. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα παιχνίδια. Οι Timberwolves με τους Lakers, γιατί είναι φρέσκες νεανικές ομάδες. Και οι Sixers με τους New York Knicks, γιατί θα δώσουν τη μάχη για το ποιος θα βγει στην 9η και 10η θέση φέτος στην Ανατολή. Στεκόμαστε εδώ πέρα γιατί ένα μάτς στις 25 Δεκεμβρίου για πολλούς και για μας σημαίνει ότι τα καταφέραμε και γίναμε μία από τις καλύτερες 12 ή 10 ομάδες στο NBA. Δεν είμαστε ακόμα εκεί από ό,τι φαίνεται. Την ίδια γκρίνη έχουν και οι Raptors, δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Αυτά. Ναι, περαστικά στο Γιάννη. Καλή ανάρρωση. Θα σε δω στο επόμενο χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Μέχρι τότε, φοβού τον έλαφον. Και χρόνια πολλά.